Μαρίνα! Ετοιμάσου για τρεξίματα. Ήρθες εδώ πέρα με τζιν, λάθος παπούτσια, μπουφάν. Πώς θα τρέξουμε. Με ενημέρωσες. Ναι. Γιατί θες να με κοροϊδεύεις. Θες να γελάς μαζί μου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Συγγνώμη, ούτε σε άλλο θα γελάμε μαζί σου, γιατί άμα τρέξουμε θα πέσει. Το μόνο σου το λες αυτό. Ευχαριστώ. Οπότε, ό,τι και να φορέσεις, απλά τουλάχιστον θα μπορούσε να βάλεις κάτι πιο αθλητικό. Γιατί έχουμε ναι, εδώ πέρα μια, δεν μου το είπες. Μια GoPro Hero 9 Black. Είναι η καινούρια, top, τελευταία, η πιο πρόσφατη action camera της GoPro με μερικά καινούρια βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, το γεγονός ότι έχει αυτήν εδώ την οθόνη μπροστά για να βγάζεις φωτογραφίες ακόμα και έτσι. Τέλειο! Και δείχνει πόσες φωτογραφίες έχεις μέσα. Καλά, προφανώς σου δείχνει πόσες φωτογραφίες έχει μέσα. Μπαίνει κάρτες micro SD, είναι αδιάβροχη έτσι όπως είναι, χωρίς σκάφανδρο, χωρίς τίποτα για να τη βουτάς μέσα στα νερά και στη θάλασσα, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Έχει ενσωματωμένο πάνω στη μηχανή, πάνω στο σώμα της, αυτόν εδώ πέρα τον adapter για να πας και να καρφώνεις πάνω όλα τα αξεσουάρ που έχει η GoPro. Πας και παίρνεις ένα selfie stick. Ναι. Έτσι. Αυτά εδώ τα mounts, όλα αυτά εδώ πέρα είναι αυτά που μπαίνουν όλα τα mounts στην GoPro για να βάζεις σε ποδήλατα, στο μπουφάν σου, στο κράνο σου, οπουδήποτε ρε παιδί μου. Το έχει ενσωματωμένο εδώ, δεν χρειάζεται να προσαρμόσεις εσύ τίποτα. Ναι. Φέρνεις εδώ όπως το ανοίγεις, μπαίνει εδώ μέσα, βιδώνεις και είσαι έτοιμη να βλογκάρεις γιατί. Α, για να δω. Έχεις την προστινή την οθόνη για να βλέπεις μια χαρά. Τώρα, περίμενε λοιπόν. Αυτό είναι μια ευκολία που έχει. Ναι. Έχεις δυνατότητα να βγάζεις φωτογραφίες. Ναι. Έχεις δυνατότητα να τραβάς timelapse και θα μιλήσουμε σε λιγάκι γι' αυτό. Και φυσικά δυνατότητα να τραβάς βίντεο. Ναι. Όπου στο βίντεο η άλλη μεγάλη διαφορά που έχει σχέση με τις προηγούμενες GoPro είναι ότι τραβάει σε υψηλή ανάλυση, μεγαλύτερα από 4K, σε 5K. Mm-hmm. Okay. Okay. Ακόμα και στη μέγιστη ανάλυση σε 5K, τώρα που θα σε βάλω εγώ και θα αρχίσω να τρέχω 5K βίντεο εδώ. Ακόμα και στη μέγιστη ανάλυση μπορεί και υποστηρίζει η μηχανή τη δυνατότητα, η GoPro μπορεί και υποστηρίζει η GoPro τη δυνατότητα να έχει την ultra σταθεροποίηση, το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και να τρέχεις, ή έλα εδώ μαζί μου να τρέξουμε, έλα να τρέξουμε παρέα, έλα, παρέα. Παρέα, θα δεις πόσο σταθερό είναι το βίντεο, τρέχα όμως, τρέχα κανονικά παιδί μου, έλα ρε Μαρίνα. Στροφή απότομη, γυρνάω πίσω. Έλα, πηδάμε, χοροπηδάμε εδώ για να δείξουμε πόσο σταθερό είναι το βίντεο. Έξι μήνες ρε φίλε, είχα να βγω από το σπίτι. Έξι μήνες, εντάξει, ωραία, 5K 24fps. Μπορείς να τραβήξεις βίντεο μέχρι 120fps και θα τραβήξουμε τώρα σε ανάλυση 2,7K, το οποίο θα είναι ό,τι πρέπει για να το κάνεις πολύ slow motion, εντάξει. Σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις μπορείς να πάντα να έχεις ενεργοποιημένο την σταθεροποίηση με όποιο ρύθμιση φακού και να έχεις, το οποίο σημαίνει ότι τα πλάνα σου γίνονται πάντα σταθερά και μάλιστα μπορείς πάντα μέσα από το μενού να πας να ενεργοποιήσεις το boost στη σταθεροποίηση. Γιατί άμα δεις εδώ, boost on, boost off, με ένα μικρό crop για να έχεις ακόμα μεγαλύτερη ηλεκτρονική σταθεροποίηση, το οποίο σημαίνει το βίντεο σου, παιδί μου, ό,τι και να κάνεις, ακόμα και να βάλεις μηχανή και να ανεβαίνεις πάνω στα βουνά που είναι πάρα πολύ. Ξεσκουνάει πάρα πολύ, βγαίνει πολύ σταθερό το βίντεο για να μην ζαλίζει. Μάλιστα, έχεις και δυνατότητα να κάνεις και ψηφιακό zoom, κοίτα εδώ, μέχρι 1,4 επί σε 5K. Έλα εδώ πέρα να το τραβήξουμε το βίντεο. Εδώ να δούμε. Λοιπόν, εδώ με 5K 24fps. Ναι. Okay. Μέσα από το μενού εσύ μπορείς να ρυθμίσεις διάφορες προρυθμίσεις, να επιλέξεις δηλαδή κάποια έτοιμα βίντεο, τρόπους βίντεο που θέλεις να έχεις. Για παράδειγμα, έχω φτιάξει εγώ ένα 5K και έχω ένα, αυτό που λέγαμε, το 2,7K σε 120fps. Ωραία. Θέλω να τρέξεις προς τα κάτω, θα ενεργοποιήσω. Για να το δούμε μετά σε slow motion. Ναι. Εντάξει, πήγαινε. Σε slow motion θα πηγαίνω από μόνη μου. Όχι, θέλω να τρέξεις όμως. Δεν μπορώ. Έλα. Δεν μπορώ, αν μπορώ. Έλα, τρέχα ρε Μαρίνα. Ωραία, γύρνα πίσω τώρα, πίσω. Έλα. Να σε τραβήξω τρέχοντας. Ναι, τράβαμε εσύ. Έλα. Okay. Τρέχα. Τρέχουμε. Μπράβο. Τρέχουμε, θα κάνουμε και γυμναστική τώρα σε slow motion εδώ που είμαι στη σκιά. Εντάξει, έλα, πάμε. Για να δούμε πόσο. Τι έκανε ο Κωνσταντάρας στην ηλικία μου εκεί πέρα. Αχ, η μέση μου. Όπα! Περίμενε να δω, φτάνω εκεί πέρα. Όχι, άστο, δεν φτάνω. Έλα, ένα καλό slow motion. Με πιάνει ολόκληρο. Ναι, σε πιάνει ολόκληρο. Εντάξει, το έχουμε. Πάτα το stop τώρα από πάνω. Εντάξει. Κοίτα το άλμα. Το βλέπεις. Τέλειο. Ε? Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Ε, μια χαρά, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα εσύ. Ό,τι έχεις τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο, τα συνδέεις με το κινητό σου μέσω της εφαρμογής που έχει η GoPro και τα μεταφέρεις μέσα για να τα αποστάρεις σε social media. Μάλιστα, μπορείς να κάνεις και edit τα βίντεο που έχεις κάνει στο κινητό σου, να κόψε, ράψε, ένωσε
για να έχεις μεγαλύτερη άνεση χωρίς να χρειάζεσαι υπολογιστή. Okay, και τώρα αυτό το άλλο που είναι πολύ ωραίο σαν χαρακτηριστικό είναι στο time lapse που έχει. Έχει τη δυνατότητα του time warp. Okay. Όπου μπορείς εσύ στο time warp να διαλέξεις. Το timelapse είναι αυτό που βγάζουμε συνεχόμενες φωτογραφίες ανατακτά χρονικά διαστήματα και τις κολλάς για να φαίνεται μια κίνηση, ροή, οποία, πούμε, ναι, μια ροή, αλλά χωρίς να είναι βίντεο, έτσι. Εδώ έχει τη δυνατότητα, την ώρα που τραβάς timelapse, ουσιαστικά να σταματήσεις το timelapse και να συνεχίσεις σε βίντεο, άρα βγάζει φωτογραφίες, πατάς το κουμπάκι και μετά γυρνάει σε βίντεο και ξαναπατάς το κουμπάκι και ξαναγυρνάει σε φωτογραφίες. Άρα έχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσεις πολύ πιο εντυπωσιακό περιεχόμενο με μια μηχανή η οποία χωράει στην τσέπη σου και είναι πάρα πολύ μικρή. Mm. Ωραία, έλα να το φτιάξουμε λιγάκι τώρα αυτό. Τώρα έχει κανονική ταχύτητα, τραβάει βίντεο δηλαδή. Περπατάω! Ωραία, και τώρα τραβάω φωτογραφία. Σταματάω το real speed. Τώρα περπάτα. Τώρα ουσιαστικά πάει και βγάζει πλάνα. Αυτό ήτανε. Τι αυτό ήταν. Σε ξεκάναμε. Σίγουρα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν από εκεί πέρα, δυνατότητα για φωτογραφία με το καινούργιο αισθητήρα που είναι υψηλής ανάλυσης, άρα υψηλότερες ανάλυσης φωτογραφίες. Δυνατότητα να κάνεις ρυθμίσεις pro-tune για πιο επαγγελματικές επιλογές όσον αφορά στο κομμάτι του βίντεο, υψηλότερο bitrate, καλύτερη ποιότητα συνολικά. Υπάρχει και σαν αξεσουάρ εξωτερικό μικρόφωνο, να το βάλεις σαν αξεσουάρ για να βάλεις εξωτερικό μικρόφωνο, οπότε να την κάνεις πιο επαγγελματική. Πολύ καλή αυτονομία όσον αφορά στην χρήση της και φυσικά δυνατότητα να επιλέξεις πάρα πολλούς φακούς, με την έννοια τώρα το είχαμε στο wide που είναι τελείως ανοιχτό, αλλά μπορώ να επιλέξω εγώ από εδώ linear που είναι πιο κλειστό. Και ακόμα πιο σφιχτό, narrow, που είναι το καλύτερο για να κάνεις το λεγόμενο, το, κοιτάω, για να κάνεις το vlog, να είσαι εδώ έτσι. Πάμε να κάνουμε ένα βλογκάκι 4K60, Hyper Smooth On, που είναι η σταθεροποίηση. Okay. Έλα Μαρίνα, έλα από εδώ, έλα. Για πες. Τι νέα. Τι θα κάνεις το καλοκαίρι. Τι γίνεται. Έλα κοντά μου. Τι να κάνω το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, θα πας διακοπές. Ξέρω τι γίνεται στον κόσμο. Έλα, τρέχα λίγο παραπάνω όμως τώρα. Άντε πάλι να τρέξω. Έλα, λίγο. Έστω, επιτόπιο τζόγκινγκ, με κουνιόμαστε λιγάκι. Επιτόπιο τζόγκινγκ. Ναι, μίλα όμως, δεν μπορείς να μιλάς και να τρέχεις ταυτόχρονα. Όχι, δεν μπορεί να γίνεται. Δύο πράγματα. Γιατί, έλα πίσω, επιστροφή. Επιστροφή. Εδώ. Τέλεια, καλύτερη εικόνα γιατί τώρα έχουμε και τον ήλιο από έναντί μας, έτσι είναι καλύτερο. Ναι, σίγουρα ναι. Κάπου θα πάω, δεν το σκέφτομαι έτσι. Θετικά θέλω να βλέπω τη ζωή. Ναι, μην κοιτάζεις κάτω. Α, ναι, γιατί είναι το καλό μου το πλάνο. Α, εντάξει. Ξέρω τι κάνω. Okay. Αντέλα και εσύ το πλάνο. Σε ευχαριστώ. Εγώ είμαι το καλό στο πλάνο. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η GoPro Hero 9 Black. Η κορυφαία action κάμερα που υπάρχει. Κορυφαία action κάμερα της GoPro. Με πάρα πολλές επιλογές, εξαιρετική ποιότητα βίντεο με 5K ανάλυση, timelapse, time warp, φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, επιλογές για επαγγελματίες με ProTune, δυνατότητα να βάλεις εξωτερικά μικρόφωνα με ειδικό αξεσουάρ, πάρα κάμερα, οθόνη μπροστά και το τελευταίο που σου ξέχασα να σου το πω, ναι. Να το πω στην αρχή. Τι κάνεις? Έχει και ένα, αυτό εδώ πέρα το φακό, ναι. Τον βγάζεις. Α, εμείς ακουγόμαστε και εγώ τρόμαξα. Ναι, εμείς ακουγόμαστε. Ξεβιδώνει αυτό. Γιατί? Από εδώ. Γιατί μπορεί είτε να σου σπάσει αν πέσει κάτω, είτε μπορεί εσύ να θες να πάει να βάλεις κάποιο άλλο αξεσουάρ, ναι, με διαφορετικό φακό, για να έχεις, να βάλεις ένα φίλτρο ND, ας πούμε, για να έχεις καλύτερη εικόνα όταν έχει τόσο πολύ ήλιο και να χρησιμοποιείς τους κανόνες των 180 μοιρών για να τραβάς το βίντεό σου. Μην ξεχάσετε να κάνεις subscribe στο κανάλι μας. Να πατήσετε το καμπανάκι. Το καμπανάκι, ναι. Μπράβο, Μαρίνα. Καλό με κοροϊδεύεις. Όχι, τραβώ και λίγο από εδώ. Ναι, είναι, πρέπει να το καταγράψετε αυτό. Να έχουμε τρικάμερο. Να έχουμε τρικάμερο. Δικάμερο, γιατί άλλοι δείχνουν που να είναι. Άλλοι δείχνουν τα παιδιά. Και αυτά. Αυτά.